Τελικά όντως τα σπίτια του λαού μόνο ο λαός μπορεί να τα σώσει. Πρώτα συμπέρασμα. Καθώς μπήκατε στον νόμο Κατσέλη και τον νόμο Κατσέλη και μέσα με αυτό πάνε δεν σώζουν τα σπίτια. Αυτό πάνε και μέσα. Δεύτερον, το σπίτι, τα σπίτια μας είναι φιλέτα. Γιατί η Άννα είχε την ατυχία να πάρει ένα σπίτι στην Αργυρούπολη που είναι το παραλιακό μέτωπο, λέει, που έχει πολύ μεγάλη αξία. Και ακούστε, ακούστε, με τους τόκους, τα επιτόκια τους, το σπίτι που πήρε με 200 χιλιάρικα έφτασε, ούτε ένα δεν το ήξερε, πάθε σοκ μέσα, 750.000. Γιατί έχει μεγάλη αξία, γιατί είναι στο παραλιακό μέτωπο, γιατί μπορούν, λέει, να το πουλήσουν αύριο με κλειστά μάτια. Αυτό που δέχτηκαν μέσα οι υπάλληλοι είναι την πρόταση που κάναμε, δηλαδή να δώσει μια πολύ μικρή προκαταβολή, αυτά που μπορεί με βάση τα κοινωνικά κριτήρια, ότι έχει δύο παιδιά, ότι σπουδάζουν, ότι ο άντρας της βρήκε τώρα δουλειά και ότι επειδή δεν είναι κακοπληρωτής, δεν μπορούσε να ανταποκριθεί τόσο καιρό, να δώσουμε σε 15 μέρες που θα μας απαντήσουν και θα στείλει την πρόταση στο Κάιρο, είναι το Fans, να ξέρετε, που έχει το Κάιρο. Η απάντηση θα είναι στα 15 μέρες, εάν θα κόψουν ένα μέρος του δανείου, αν ναι, από τα 750 και όχι από τα 200.000, από τα 750.000, αν θα αποδεχτούν την προκαταβολή που είπαμε και τη δόση που μπορεί η Άννα να δώσει. Άρα, δεν επιτσιχαζόμαστε, το πρώτο βήμα το κάναμε. Το επόμενο βήμα θα είναι σε 15 μέρες που θα πάρουμε την απάντηση. Είμαστε σε επικοινωνία, σε ετοιμότητα, επαγγελματούμε. Θα πάμε καλά να το σώσουμε.